Ο πατέρας μου ποτέ ούτε μία λέξη δεν μου είπε. Ποτέ. Ήταν πολύ εντάξει μαζί μου, πάρα πολύ καλά. Αλλά είχα μία τρομακτική ελευθερία. Δηλαδή η μανία μου ήταν να χάνουμε. Εξαφανιζόμουν. Και με βρίσκανε δια της αστυνομίας. Μιλάμε παιδάκι μικρό. Να με βρίσκουν μετά από 5 χιλιόμετρα. Μακριά, πολύ μακριά. Ρεμπέτικα είναι συνδεδεμένα με την προσωπική μου ζωή. Το Τζιτζάνι τον γνώριζε από παιδάκι. 10 ετών ήμουν και τον θυμάμαι που έπαιζε σε ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Για να φτάσω έσαμε εκεί περπατούσα αμουδιά-αμουδιά, βούταγα στη θάλασσα και σκαρφάλωνα στο μόλο που ήταν ψηλός 5 μέτρα και στεκόμουν και τον άκουγα. Θυμάμαι ωραία Σιβίλη το λέγανε αυτό ο μέρος. Και να σκαρφαλώσω. Και όλοι βέβαια κοιτάζαν προς τα εκεί όπου έπαιζε ο Τσιτσάνης. Και να ακούσω. Μουσκίδι βέβαια το παντελόνι και τα λοιπά. Από παιδί είχα μεγάλη μανία. Η αστυνομία κυνηγούσε το χασίς και το ρεμπέτικο τραγούδι. Γι' αυτό και ο πατέρας μου που είχε μια μεγάλη συλλογή από χασικλίδικα τραγούδια, πυρεώτικα και σμυρναίκα, τα άκουγε ιεροκριφίως, αφού προηγουμένως έκλεινε πόρτες και παράθυρα.